αθλητικές συναντήσεις για ευχές για το 2017 συνεχίζονται με ανθρώπους προσωπικότητες που έχουν τη δική τους διαδρομή στην Ηλία και φεύγοντας από την Ελλάδα δημιούργησαν δικά τους πράγματα στο εξωτερικό. Ένας τέτοιος άνθρωπος, επιτρέψτε μου, είναι ο κύριος Ανδρέας Παπαδάκος. Κύριε Παπαδάκο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμάτε με την παρουσία σας σε αυτή την όμορφη εκδήλωση με παιδιά, με ακαδημίες, έτσι ώστε να μαθαίνει ο κόσμος αυτά τα οποία έχετε κάνει στην ιδιαίτερη σας πατρίδα, στην Αμαλιάδα, και αυτά που κάνατε, από ό,τι γνωρίζω και θα τα πούμε και πιο κάτω, στο Τορόντο. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Είναι γεγονός ότι γέννημα θρέμα Αμαλιαδίτης, έτσι δεν είναι? Αμπελόκαπος. Αμπελόκαπος. Ναι. Μάλιστα. Από ό,τι γνωρίζω. Διαμέρισμα της Αμαλιάδας είναι Αμπελόκαπος. Εννοείται. Πάρα σωστό. Αλλά τα τελευταία 20 χρόνια έχω αγοράσει ένα κίνητο στην Αμαλιάδα, όπου και μένω. Μάλιστα. Όταν έρχομαι, αλλά επισκέπτομαι καθημερινό στο χωριό μου τον Αμπελόκαπο, γιατί έχω και το χτήμα μου. Έχω ένα χτήμα Αμπελώνα και βγάζω τα κρασά μου. Χόμπι μου αυτό. Πολύ ωραία. Ναι. Πολύ ωραία. Καταρχήν, τι σας έκανε να ασχοληθείτε με μια ομάδα εδώ στην πατρίδα που λέγεται Εθνικός Αμπελοκάπος? Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Η αγάπη για τον αθλητισμό. Η αγάπη πρώτα απ' όλα για το χωριό μου και για τον αθλητισμό βέβαια. Με έκανε να... Πάντα ήμουν πίσω από τον Αμπελόκαμπο τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, και όπως έχετε διαπιστώσει, ο Αμπελόκαμπος τα τελευταία 3-4 χρόνια έχει ανέβει 2-3 κατηγορίες. Θέλουμε πάντα ήμουν πιστεύω. Στα παρασκήνια, δεν ήθελα να είμαι μπροστάρης, ας πούμε. Φέτος είστε μπροστάρης όμως. Και η ομάδα πάει καλά. Κατόπιν... Δεν μπορώ να πω πίεση. Πιέσεων, αλλά... έχετε φίλους, ναι, που σας πιέσανε. Ναι, μου είπαν ότι πρέπει οπωσδήποτε, Παπαδάκο, να ασχοληθείς με τον Αμπελόκαμπο. Μάλιστα. Λέω να σας κάνω το χατήρι, ρε παιδιά. Αλλά θέλω να διευκρινίσω ένα πράγμα, ότι ο Αμπελόκαμπος δεν ανήκει σε μένα και στον αδερφό μου που είμαστε οι κύριοι χορηγοί της ομάδος. Ανήκει στο χωριό. Το κάναμε για το καλό του χωριού και για τα παιδιά του χωριού. Μάλιστα. Λοιπόν, και όσο μπορέσουμε, θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να ανεβάσετε να το χωριό μας. Ναι. Είναι γεγονός ότι φεύγοντας εσείς για να πάτε στο Τορόντο, ναι, έχετε ένα φίλο, έχετε πολλούς φίλους, αλλά έχετε ένα πολύ καλό φίλο που λέγεται... Ανδρέας... Νικολάκος. Νικολάκος. Ναι. Εγώ πρέπει να σας, να σας κάνω... Άγγελος Αναστασόπουλος, προπονητής του Θεσσαλονίκη κάπου. Είναι εκτός από τον Ανδρέα, είναι 3-4 άλλα παιδιά που είναι και βάζουν το χέρι στην τσέπη και είναι και πάρα πολλοί υποστηρικτές του συλλόγου, όπως είναι ο Νίκος ο Αβραμόπουλος, όπως είναι ο Παύλος ο Γιανακόπουλος, ο Γιανακουλόπουλος, όπως είναι ο Μαγκαπάς, όπως είναι και να μην πω τα ονόματα όλων. Και μας ξεφύγει κανένα και στο άλλο, σωστά. Αλλά όλοι με τον τρόπο τους βοηθάνε και οι χωριανοί. Μάλιστα. Yeah. Είναι γεγονός ότι εδώ στον Αμπελόκαμπο έχει αναμορφωθεί ο Εθνικός, yeah, Αμπελόκαμπο. Είναι γεγονός αυτό? Ναι, πραγματικά ότι έχει αναμορφωθεί. Έχει αναμορφωθεί. Εγώ όταν με προσέγγισαν να γίνω πρόεδρος το καλοκαίρι, τους είπα, εγώ έχω κάποιο όνομα, έχω κάποια αξιοπρέπεια, δεν θέλω να μου τη δείξετε. Γι' αυτό ό,τι θα κάνουμε στον Αμπελόκαμπο, ό,τι τάξουμε... Πρέπει να το τηρήσουμε. Πρέπει να το τηρήσουμε. Και το τηρούνται με ευλάβεια. Ναι, και θα το τηρούμε. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, να ξεφύγουμε τώρα από τα κοινά έτσι εδώ της, μην παρεξηγηθώ, της Ηλίας. Διαπιστώνω ότι είστε και πρόεδρος, επειδή σας αρέσει το κρασάκι, να πιούμε κιόλας λιγάκι. Βεβαίως. Υγεία. Υγεία. Καλή χρονιά. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία και ευτυχία και χαρά και θα τα περάσουμε όλα. Ωραία. Και τα μνημόνια και τα λοιπά και τα λοιπά. Μπορούμε να τρώμε κιόλας, έτσι μην παρεξηγηθούμε. Η γαλοπούλα είναι Αλφαβήτα Βασιλόπουλος Αμαλιάδα. Μάλιστα. Είναι του φίλου μας, του Χρήστου του Μπεβούδα, ναι, ενός νεαρού παιδιού που στηρίζει
κάθε δραστηριότητα, αθλητική και όχι μόνο. Του ευχόμαστε ό,τι το καλύτερο. Ό,τι το καλύτερο. Και να υποστηρίζει τα... τα συμφέροντα της περιοχής. Ναι, και τη, και τη φτώχεια. Και τη φτώχεια. Ναι. Εσείς όμως, μια και φτιάχνετε κρασάκι και σας αρέσει το κρασάκι, έχω εδώ στα χέρια μου ένα βιβλίο που λέει Καζατζίδης. Ναι. Είστε πρόεδρος των φίλων Καζατζίδη. Ναι, έχω ιδρύσει εγώ ένα σύλλογο στο Τωρόντο που είναι... Γιατί, συγγνώμη, το κρασάκι ναι. συνδυάζεται με μουσική. Ναι. Και μουσική Καζατζίδης. Ναι, και το κρασί Στελάνα. Μου, να ξέρετε ότι λέγεται υπάρχω. Υπάρχω. Ναι. Θα πρέπει να έρθουμε να επισκεφθούμε και να κάνουμε ένα άλλο τσιμπούσι ναι. με το κρασί του κυρίου Ανδρέα Παπαδάκου. Το κρασί μου που το φτιάχνει, έχω τον αμπελόνα μου να το τις εφιαλώσεις και τα υπόλοιπα, την πιο πολλή δουλειά μου την κάνει το Χτήμα Μπριζίκη. Μάλιστα. Η οποία είμαστε και συνέτεροι σε μια τοπική μπύρα που έχει κυκλοφορήσει τώρα τελευταία πριν 4-5 μήνες που λέγεται Ολύμπικα Μάγνα. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζετε να είστε δημιουργικός και να προσφέρετε. Προσπαθώ. Μάλιστα. Ναι. Για Καζατζίδη. Ναι. Πώς σας έκανε αυτό, είστε... Κοίταξε, εγώ ήμουν λάτρης του Καζατζίδη από μικρό παιδί. Έχω φύγει από την Ελλάδα 15 ετών, λίγο 50 χρόνια στο εξωτερικό. 65. Ναι. Θα πρέπει να κάνουμε τέτοιες φινούλες, έτσι. Δεν πειράζει. Όσο αισθάνεται ο καθένας. Έτσι. Άμα αισθάνεσαι 65, 65. Άμα αισθάνεσαι 40, όπως αισθάνομαι εγώ, εντάξει, 40. Τα βλέπετε και μετά παρεξηγείτε ότι ο κύριος Παπαδάκος δεν έχει δύναμη. Δυνατός. Είναι 65, αλλά είναι ένας ωραίος 40. Ναι, ευχαριστώ πολύ για τα κομπλιμέντα. Λοιπόν, συνεχίζω. Εγώ το Καζατζίδη τον αγάπησα όταν μπήκα στο τρένο Γερμανίας Αθηνών το 1966 σε μόλις ηλικία 15 ετών και πήγα στη Γερμανία. Και στο τρένο μέσα, όταν ξεκίνησε, έπαιζε το τραγούδι «Σκληρό σαν διαβατήριο, σαν δηλητήριο είναι το διαβατήριο». Μάλιστα. Και το τρένο Γερμανίας Αθηνών και έκλαιγε όλος ο κόσμος. Από τότε δηλαδή παρακολουθώ το Καζατζίδη και είχα τη χαρά και να τον γνωρίσω, αλλά και με τα τραγούδια του τραγουδούσε την ξενιτιά. Σωστό. Ναι, τους πόνους και τους βόλους. Και αισθανθήκατε την ανάγκη να δημιουργήσετε... Κοιτάξτε, αυτό δεν αισθάνθηκα εγώ την ανάγκη, η αλήθεια είναι αυτή. Εμένα μου αρέσαν τα τραγούδια και όταν βγήκε το τραγούδι «Υπάρχω», το έκανα σήμα κατά θέν. Όλα μου τα αυτοκίνητα στον Καναδά γράφουν «Υπάρχω» πίσω. Μάλιστα. Έχω ειδικές πινακίδες για όλα μου τα αυτοκίνητα και γράφουν όλα «Υπάρχω». Λοιπόν, αλλά είναι και πάρα πολλοί άλλοι φίλοι μου στο Τωρόντο που αγαπούσαν τον Καζατζίδη και όλο με σπρώγνανε να μου λέγανε να κάνουμε ένα σύλλογο. Τελικά πέρυσι, τέτοια εποχή, όχι τέτοια εποχή, Νοέμβριο μήνα, γίναμε σώμα. Κάναμε το σύλλογο Καζατζίδη. Και κάναμε και την πρώτη μας εκδήλωση 27 Φεβρουαρίου του 2016. Επίσημη καλεσμένη μας ήταν η γυναίκα του Καζατζίδη, η Βάσο Καζατζίδη, και ο Λεωνίδας Βελής που έχει τραγουδήσει τα τραγουδάει του Καζατζίδη, τα τραγούδια. Είχαμε μια μεγάλη εκδήλωση, γύρω στα 850-900 άτομα ήταν. Και τα χρήματα που μαζέψαμε τα δώσαμε στο νοσοκομείο των παιδών. Μάλιστα. Στο Τωρόντο. Αυτό το σκοπό έχει ο Σύλλογος, να κάνουμε εκδηλώσεις, να κρατήσουμε τη μνήμη του Στέλιου Καζατζίδη ζωντανή, γιατί τον Καζατζίδη τον τραγουδάει όλος ο κόσμος, εξακολουθεί παντού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι ο τραγουδιστής της ξενιτιάς και εμείς ζήσαμε και μεγαλώσαμε τα τραγούδια αυτά. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε εκδηλώσεις μία φορά, δύο φορές το χρόνο. Και τα χρήματα θα τα δίνουμε σε άπορα παιδιά, σε διάφορες... Για κοινοφελείς σκοπούς. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι. Η επόμενη εκδήλωση που είναι για τα Καζατζίδια είναι 21 Απριλίου, μία εβδομάδα μετά το Πάσχα. 2017. 17. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια για τη Στελάρα, για το Στελάρα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, έχω εδώ, πληροφορήθηκα, ναι. ότι... Μην παρεξηγηθώ, είστε. Γεια μας. Αυτά είναι. Το κόκκινο κρασί είναι αγάπη μου. Είναι αγάπη. Πολύ ωραία. Αν δεν ήξερα να φέρω και ένα μπουκάλι να το πιούμε. Θα το κάνουμε μια άλλη εκπομπή. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Θα χαρώ πολύ. Λοιπόν, κυκλοφορεί ότι παρότι αισθάνεστε 40, ενώ είστε 65, ναι.
ακούγεται ότι είστε άρρωστος Ολυμπιακός. Είπα και εγώ όταν είπες άρρωστος, λέω χωρίς καμιά αρρώστια. Ότι είμαι άρρωστος Ολυμπιακός και άρρωστος Καζιδικός, ναι. Μάλιστα. Αυτό αληθεύει. Πολύ ωραία. Αυτή η αρρώστια την έχω. Την έχετε. Ναι. Πάω ψηλό για αυτή. Είναι γεγονός ότι βλέποντας κάποια πράγματα, βλέπω ότι έχετε εκδώσει ένα βιβλίο. Αυτό είναι το λεύκομα που κάναμε για την εκδήλωση της 11ης Νοεμβρίου που μας πέρασε. Μάλιστα. Όπως βλέπετε, έχουμε κάνει πάλι ένα ωραίο εύχομαι για τα καρατζίδια. Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου και στις δουλειές μου να δουλεύω πάρα πολύ επαγγελματικά. Όπως βλέπετε, το βιβλίο αυτό, το λεύκομα, έχει την ιστορία του Ολυμπιακού, που είναι θρησκεία για μας, πια για τους Ολυμπιακούς, ας πούμε. Εύχομαι μετά και την Ορθοδοξία μας. Έτσι να μην ισοπεδώνουμε χριστιανή Ορθόδοξη και μετά η θρησκεία του Ολυμπιακού. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό το βγάλαμε στην εκδήλωση. Έχει, το μισό είναι η ιστορία του Ολυμπιακού και διάφορα. Έχει η ομιλία δικιά μου του Προέδρου. Και έχουμε και διάφορες διαφημίσεις, τα οποίες κάναμε, τις πράξαμε κάποιο σεβαστό ποσό. Τα οποία και αυτά τα δώσαμε, τα έχουμε έτοιμα να τα δώσουμε τώρα όταν θα πάω στο Τορόντο. Σε κάποιο φιλανθρωπικό ίδρυμα. Μάλιστα. Ναι. Η εκπομπή, οι αθλητικές συναντήσεις. Παρέλειψα να σας πω ότι αυτή η το σύλλογο του Ολυμπιακού τον έχουμε 20 χρόνια. Έχουμε λέσχη και είναι, εγώ ανάλαβα πάλι τον Ολυμπιακό. Ήμουνα πίσω στα παρασκήνια όπως ήμουνα και στον Αμπελόκαμπο. Πίσω στα παρασκήνια εκεί και φέτος με σας τρίμωξαν. Όχι, μας τρίμωξαν, με βγάλανε πρόεδρο και χωρίς να είμαι στο Τρόντο. Ήμουνα σε συνέδριο στο Μοντρεάλ για την Πανελλαδική Ομοσπονδία και όταν ήρθα γράφανε εφημερίδες Παπαδάκος πρόεδρος του Ολυμπιακού. Μάλιστα. Κάνανε εκλογές και με βγάλανε πανψήφιοι, ούτε ένας δεν ήταν. Και ήρθα προεκλήξεως και τελικά, αφού λέω τι να κάνω τώρα, την έχω που την έχω ψώνιο. Λοιπόν, και έτσι ανάλαβα και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα οργάνωσα την πρώτη εκδήλωση για τα 20 χρόνια του Ολυμπιακού. Είναι 20 χρόνια που κλείσαμε και οργάνωσα την εκδήλωση για 10 Νοεμβρίου. Επειδή η εκπομπή Αθλητικές Συναντήσεις, ναι. Γεια μας. Στην γεια μας, στην ομορφιά μας, στη Σπάνια. Στη Σπάνια, είδατε κύριε Παπαδά. Αυτό σημαίνει αυθεντικά. Το έχει ο κύριος Παπαδάκος. Το τιμά, να μην πούμε περισσότερα μέχρι στιγμής. Λοιπόν, κύριε Παπαδάκο, ναι. Είναι γεγονός ότι πριν κάνω αυτή την, έτσι να σας καλέσω, μπόρεσα και σύλλεξα όλα αυτά τα βιβλία για τον Καζατζίδη, για τα 20 χρόνια του Ολυμπιακού, αλλά έχω και μια εφημερίδα εδώ που δείχνει ότι πριν τον Νοέμβριο μήνα, δηλαδή πριν ένα μήνα περίπου, 1,5, ναι. Κάνατε μία εκδήλωση, ναι. Πάλι στο Τορέντο, με Κελεσίδη και με όλα αυτά. Ναι. Και πριν λίγες μέρες φέρατε τον Κελεσίδη, τον Χρήστο τον Καλτσά, στο χωριό σας. Πολύ σωστά. Κάνατε μία εκδήλωση, τιμήσατε τραπέζι στην ομάδα, τον φέρατε σε έναν αγώνα με τον Ολυμπιακό Σαβαλίο, mm-hmm. Και έδειξε και δείχνετε ότι αυτό που κάνετε το συνεχίζετε, δεν σταματάτε, δεν έχετε φραγμό. Ναι. Τι είναι αυτά που έχετε κάνει τέλος πάντων όλα αυτά εδώ? Λοιπόν, θα σας εξηγήσω. Το Παναγιώτη Κελεσίδη και το Χρήστο Κατσά, οι οποίοι ήταν τη δεκαετία του 70, 72 με 80, έπαιζαν στο Ολυμπιακό και στην Εθνική ο Κελεσίδης. Και ήταν επίσημος καλεσμένος μου και καλεσμένος του Συλλόγου του Τορόντο για τα 20 χρόνια που έχουμε το Σύλλογο. Μας τίμησαν τα παιδιά, πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Τους τίμησαμε και εμείς με πλακέτες, μπορείτε να δείτε στην εφημερίδα. Θα τα δούμε, θα τα δείξουμε και όλα αυτά. Πέρασαμε πάρα πολύ ωραία. Είχαμε μεγάλη επιτυχία. Ήταν ο Γενικός Πρόξενος του Τορόντο, ο Πρόεδρος της Κοινότητας, μεγάλες προσωπικότητες από διάφορα ιδρύματα και διάφορους οργανισμούς, μεγαλοεπιχειρηματίες κτλ. Είχαμε περίπου 600-650 άτομα. Τόσα έπαιρνε η αίθουσα και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Είχαμε μια ωραία ορχήστρα, μεγάλη ορχήστρα με 10-12 μπουζούκια. Τραγούδησε και η ανιψούλα μου η Μιχαλίτσα που πάντοτε τραγουδάει και στον Αμπελόκαμπο όταν κάνουμε εκδηλώσεις. Μάλιστα. Και ήταν μια πάρα πολύ καλή βραδιά. Πολύ ωραία. Εν συνεχεία τώρα που ήρθα στην Ελλάδα
με τα παιδιά είμαστε, γίναμε φίλοι και τους κάλεσα να έρθουν και στο χωριό μας, στην Αμαλιάδα. Αρχικώς θα ήθελα να είναι το ένα παιχνίδι στην έδρα μας, αλλά δεν έτυχε, αλλά οι δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Οι συγκυρίες το κάνουν έτσι. Και έτυχε ο αγώνας να παίζουμε στα Σαβάλια και πήγαμε, μας τίμησαν οι άνθρωποι. Ο Κελεσίδης έχει γράψει και ένα βιβλίο που λέγεται το Λιοντάρι του Θρύλου, το οποίο πάρα πολλοί αγόρασαν. Κάθισα 2 μέρες εδώ, τους φιλοξενήσαμε και τώρα είναι με καλό πίσω στην Αθήνα. Και θα ξαναέρθουν στο μέλλον. Ο λόγος που κάλεσα αυτά τα παιδιά είναι θέλω να δείξουμε και εδώ στην Ηλία ότι μπορούν και μεγάλοι ποδοσφαιριστές και παλαιόμαχοι να έρχονται να μας τιμάνε. Το μόνο όμως που θα ήθελα να πω και στον κόσμο αλλά και στα σωματεία, να σταματήσει αυτός ο τρόπος, η γκρίνια, η μουρμούρα, η γκρίνια, η μιζέρια, η βρισιά που βρίζουν, ας πούμε. Ακούς τη μάνα του Αρνού, βρίζουν την κόρη του, το πώς το λένε. Θέλω να σταματήσουν αυτά τα πράγματα για να μαζέψουμε και γυναίκες και παιδιά και γόνια στο γήπεδο. Αυτός είναι ο σκοπός μου εμένα, να μαζέψουμε τα παιδιά του κόσμου στα γήπεδα. Γιατί άμα θα βγαίνουν τα παιδιά στα γήπεδα και ακούνε ένα σωρό βλακίες, να βρίζει ο άλλος τη γυναίκα του ποδοσφαιριστή ή του. Αυτά τα πράγματα δεν μου αρέσουν και το έχω κάνει και ρηπτό στον Αμπελόκαμπο, ότι όποιος διανοηθεί και βρίσει μέσα στο γήπεδο και είμαι εγώ εκεί, θα τον βγάλω έξω. Και όχι μόνο ο παράγοντας, αλλά και φύλαθρος. Φύλαθρος από το χωριό σας. Τους το έχω πει. Θέλω επίσης να είναι φιλική σε όλα τα σωματεία που έρχονται στον Αμπελόκαμπο. Και επίσης θέλω να πω και στα άλλα σωματεία να είναι φιλική μεταξύ τους. Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκο, με συγκινήσατε ιδιαίτερα, διότι ευρισκόμενος στην πατρίδα, στην Ελλάδα, στην Αμαλιάδα, στην Ηλία, ήρθατε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας σε αυτή την όμορφη εκδήλωση που κάνουμε για τα παιδιά. Θα ήθελα έτσι να μας ευχηθείτε για το 2017 και να μας υποσχεθείτε, παύλα δεσμευτείτε, ότι θα κάνουμε μια ξεχωριστή κουβέντα με Αντρέα Παπαδάκο, με τους φίλους σας. Ξέρω ότι έχετε πάρα πολύ καλούς φίλους. Δεν θέλω να ονοματίσω, μη μας διαφύγουν, οι οποίοι έχουν προσφέρει στην κοινωνία, στον τόπο και στην Ελλάδα. Από τα βάθη της καρδιάς μου θέλω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο, σε γυναίκες, παιδιά, μεγάλους, μικρούς, παππούδες, άρρωστους και σε όλα τα σωματεία και σε όλους τους αθλητές να έρθει ο καινούριος χρόνος με υγεία και να είναι αγαπημένοι. Εγώ έχω βγάλει μία σχολή στη ζωή μου, η οποία δεν ξέρω αν υπάρχει εδώ στην Ελλάδα, και έχω πάρει ένα πτυχίο που λέγεται ανθρωπιά. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό το πτυχίο. Το ξέρω ανθρωπιάς. Και αυτό προσπαθούμε, λοιπόν, μέσα από τις εκπομπές. Αυτό θέλω να δώσετε, να προβάλλετε, ναι, για το 2017. Ανθρωπιά. Όχι μόνο για το 2017, αλλά για πάντα. Μάλιστα. Να υπάρχει ανθρωπιά. Να σας ευχαριστήσω που με τιμήσατε με την παρουσία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πιούμε κρασάκι, ναι, και θα δεσμευτούμε. Αν δεν πίνετε, όμως με κοροϊδεύετε. Άντε, θα το μονορούφι να το πιούμε. Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ ήθελα να σχολιάσω και ένα θέμα που με σχολιάζει στην τηλεόραση. Με το κουράκι σας. Ναι. Μπορώ να σας προσφέρω ένα. Βεβαίως. Εσείς έχετε. Βεβαίως, θα τα γράψουμε. Βεβαίως, γιατί όχι. Παίρνω να σας το φτιάξω. Ωραία. Βλέπετε ότι αυτό έχουν. Το φτιάχνουμε ειδικά, έτσι, ναι, δεν είναι. Ναι, ναι. Άλλωστε, κύριε Αντρέα, θυμίζεστε. Θέλω να σας πω ότι με παίρνουν διάφοροι. Μου λένε ο φίλος σου Αστερίς. Ο φίλος Αστερίς λέει για τα που είσαι πρόεδρο με τα χοντρά κούρα. Εντάξει, όχι, και τι έγινε. Σωστά. Πρέπει να παραξηθώ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, το ξέρετε. Ό,τι θέλετε μπορεί να πείτε. Ωραία. Μόνο μου με βρίζετε. Δεν σας βρίζουμε. Άλλωστε, είμαστε κι εμείς πολύ ωραία. Να το ανάψουμε. Μπορεί να μην επιτρέπεται το τσιγάρο, αλλά το πουρο. Δεν πειράζει. Εδώ στην Ελλάδα όλα επιτρέπονται. Όλα επιτρέπονται. Πολύ ωραία. Θα τα ράψουμε έτσι για το καλό. Για το καλό. Για το καλό και μετά θα. Ναι, ορίστε εσάς πρώτα. Είσαστε πάρα πολύ καλοί οικοδεσπότες και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, μπορεί εμείς να μην καπνίζουμε, αλλά τα πουράκια όμως ξέρουμε και τα ανάβουμε. Μάλλον ο κύριος Αντρέας Παπαδάκο.
όπως λέω συνήθως, λέω είμαστε φτωχοί αλλά έχουμε πλούσια ανατόματα. Να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το είπαμε, ναι, να το πιούμε έτσι, υγεία. Εύχομαι σε όλους με υγεία να έρθει ο καινούριος χρόνος και χρόνια πολλά σε όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι πάντα υγείες. Αυτά λοιπόν με τον κύριο Ανδρέα Παπαδάκο, να του ευχηθούμε το 2017 να είναι γερός και να πηγαίνω έρχεται τακτικότατα Ελλάδα, Αμαλιάδα, Τορόντο. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Παράμιλη πηγή χρωμάτων και έμπνευσης που ομορφαίνει το χώρο σας. Revelos Home. Πλούσια συλλογή σε χαλιά, χειροποίητα ή μηχανής, σε έντονα χρώματα και ανάγλυφα σχέδια επώνυμων κατασκευαστών. Μοντέρνα κουρτινόξυλα Ασλάνης, Γκίλα Ρος, Looney Tunes, Disney. Δώστε στυλ και χρώμα στο σπίτι με κουρτίνες και ριχτάρια των μεγαλύτερων και επώνυμων οίκων μόδας. Μεγάλος κατάλογος σε λευκά είδη για την κουζίνα, το υπνοδωμάτιο, το μπάνιο, σε νέα χρώματα και σχέδια. Μοκέτες, χαλιά, κουρτίνες, είδη πρικός, ταπετσαρίες, πατώματα. Revelos Home. Χρόνια τώρα είμαστε μπροστά. Μα είναι μόνο 300, πώς θα καταφέρουν, τι πίνουν, μόνο μέλα να ζωμώ. Όχι, και λακωνία πορτοκάλι φυσικό χυμό. Μούρχεται εφιάλτης. Φυσικός χυμός πορτοκάλι λακωνία, απολαυστικός χυμός από τα φημισμένα πορτοκάλια λακωνίας. Πίνεις χυμό σαν Έλληνας.